Από τα σημερινά 359 κρούσματα νίκη, τα 212 καταγράφηκαν στην Αττική. Είναι το νέο αρνητικό ρεκόρ στην Αττική, που να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες μέρες το ένα αρνητικό ρεκόρ στο Λεκανοπέδιο καταρρύπτεται από το αμέσως επόμενο. Ενώ 18 κρούσματα καταγράφηκαν και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Δέσποινα. Είναι πιθανόν, να το πούμε αυτό, Νίκη, να δούμε νέα αυστηρότερα μέτρα στην Αττική μετά από αυτήν την επιδημιολογική εικόνα και κατάσταση, αν δεν έχουν αποτέλεσμα όσα μέτρα έχουν ήδη ληφθεί. Τα πράγματα κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός ελέγχου, μας λένε πηγές μας. Υπάρχουν φωνές στην Επιτροπή, μάλιστα, που επισημαίνουν ότι αυστηρότερα μέτρα, Νίκη, έπρεπε να έχουν ήδη ληφθεί. Άλλοι πάλι που περιμένουν να δούνε τι θα γίνει μετά την εφαρμογή αυτών των μέτρων. Όλοι πάντως σε κοινή γραμμή συμφωνούν ότι οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες. Άλλοι περιμένουν τις πρώτες 5 και άλλοι να συμπληρωθούν 2 εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση, αν μάλιστα γίνει χειρότερο και γίνει εκθετική η αύξηση διασποράς στην Αττική, ακόμα και ένα τοπικό lockdown είναι πιθανόν. Τι θα μπορούσε να ξεκινήσει πρώτο, ποιο από τα μέτρα είναι πρώτα στο τραπέζι? Είτε απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ, συγκεκριμένες ώρες, είτε να ξεκινήσουν και τα SMS σε ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Σε εκείνη τη δύσκολη πραγματικότητα της καραντίνας. Για να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ.